άλυξες. Σφύριξα και άλυξες. Και Χριστίνα Σάλτη και Μάστερ Τέμπο και Γιώργο Παπαδόπουλο. Ένα από τα καλύτερα σχήματα αυτή την σεζόν. Την Πασχαλινή. Την Πασχαλινή. Ναι, το Πάσχα, ναι. Και ξέρεις, η παραλιακή μου θυμίζει καλοκαιράκι. Βέβαια. Αν ξεκίνησε το καιρό, σας μπήκε και η άνοιξη, οπότε είναι καλύτερο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεσάλωμα. Σε όλα η ελευθερία Ελευθερίου στο κέντρο που εμφανίζεται ο Πάνος Κιάμος, όπου πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε Χαρούλα Αλεξίου και συγκεκριμένα το «Όλα σε θυμίζουν». Ένα διάλειμμα από το σκληρό πρόγραμμα της προετοιμασίας της για τον Μπακού, η νεαρή τραγουδίστρια είπε να ξεσκάσει λίγο, αφού τώρα που έμειναν μόλις 2 μήνες και κάτι για την Eurovision, ο προσωπικός της χρόνος έχει περιοριστεί πολύ. Φυσικά η επίσκεψή της στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Πάνος Κιάμος δεν θα μπορούσε παρά να περιλαμβάνει και guest εμφάνιση, έστω και από το πρώτο τραπέζι πίστα που καθόταν. Φορώντας μια φαρδιά μπλε electric μπλούζα χωρίς μανίκια, με τα πλούσια μαλλιά της ελεύθερα και κυματιστά στους ώμους και ελαφρύ μακιγιάς, η φετινή μας εκπρόσωπος στη Eurovision πλαισιωνόταν από την παρέα της. Όταν ο Πάνος Κιάμος την πλησίασε για να της δώσει το μικρόφωνο και να της ζητήσει να πει ένα τραγούδι, η Ελευθερία διάλεξε το «Όλα σε θυμίζουν» και με την ερμηνεία της τους άφησε όλους άφωνους. Σαν ακούς μια όρημη τραγουδίστρια να ερμηνεύει. Με φωνή βαθιά και μεστή, πράγμα παράξενο για την ηλικία της, η Ελευθερία τραγούδησε και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ τα πανέρια με τα λουλούδια άδειαζαν πάνω της. Φυσικά ο Πάνος Κιάμος της έσφιξε το χέρι στο τέλος και της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συμμετοχή της στην Eurovision. Καλή επιτυχία! Έσπασε η νύχτα. Κομμάτια! Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω για όσους λέτε κιόλας ότι δεν έχετε ακούσει την Ελευθερία να τραγουδάει live, όχι μόνο τραγούδισε, τραγούδισε και δύσκολο τραγούδι. Χαρούλα Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Εντάξει, τα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, παιδιά, δεν τα αγγίζεις εύκολα. Όχι. Πρέπει να έχεις πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή η Ελευθερία. Νομίζω ότι το έχει δουλέψει το τραγούδι αυτό και το έχει ξανατραγουδήσει. Πού? Στο X Factor, αν δεν απατώ. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κάπου ακόμα, νομίζω. Κάπου πάντως πάλι στην τηλεόραση την έχω δει να τραγουδάει το «Όλα σε θυμίζουν». Νικολέτα, το τρίφωνο στο Chart Show. Μπράβο. Ναι. Νικολέτα, επειδή ήσουν εκεί, με ποιους ήτανε? Ήτανε με συνεργάτη της, από ό,τι κατάλαβα καλά. Από και ό,τι με... βλέπω είναι της Universal οι άνθρωποι. Ναι, είναι κυρίως με ανθρώπους από τη δισκογραφική της εταιρεία. Αλλά έτσι ήσυχο κοριτσάκι, ούτε πίνει κι αυτά, μια χαρά, στο τραπεζάκι του. Σηκώθηκε να χορέψει. Λίγο. Λίγο, όταν λίγο, λίγο. Τραπέζι, εδώ βλέπετε τους φωτογράφους εν τω μεταξύ. Όταν λέμε λίγο, τι εννοούμε λίγο? Πώς λέμε, την άφησε λίγο έτσι. Λίγο έτσι, ξέρεις, στο τραπεζάκι. Στο τραπεζάκι το έκανε. Πώς το έκανε? Τι τραπεζάκι. Είναι σαν τα κουκλάκια που είναι στον παμπρίζο των αυτοκινήτων και δεν λακούβα. Λοιπόν, ο κόσμος την αγαπάει πολύ έτσι, γιατί τους είδε όλους με τα κινητά, με τις φωτογραφικές σου μηχανές. Ο Κιάμος τράβαγε με το κινητό. Και ξέρεις τι. Τράβαγε ο Κιάμος με το κινητό. Όχι, το θέμα είναι, παιδιά, ότι θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Να το δούμε λίγο το θέμα αυτό από μια άλλη πλευρά. Μιλάμε για ένα κορίτσι που ναι μεν ασχολείται με το τραγούδι αρκετό καιρό, έχει περάσει από reality, μουσικής και αυτά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που ζήσε, που ζει τώρα, ως υποψήφια, ως εκπρόσωπός μας μάλλον για την Eurovision, δεν το έχει ξαναζήσει. Θα με πλακώνει, παπαράτσι, να γίνεται χαμός, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μικρή. Όχι, δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα ότι... ότι το ζει και το ευχαριστείτε και πάρα πολύ καλά κάνει. Αυτή ήταν διαμαρτυρόμενη μέσα όλοι στο μαγαζί. Για την οικονομική κρίση κάνανε έτσι. Για την κρίση που περνάμε. Να σου πω κάτι. Κρίση, αλλά τα μπουζούκια είμαστε. Πάντα φύσικα. Διαδηλωτές είναι. Όχι, βρε. Είναι η παραγωγική γενιά της Ελλάδος. Πίσω από την Ελευθερία Ελευθερίου υπάρχουν γυναίκες μεγάλες σε ηλικία που κάνουν πρώτο τραπέζι. Όχι, θα σου πω. Πες το, πες τα λεφτά. Έφατα φλάκα στον Κιάμο, παιδιά, αντροπαρές. Δηλαδή, αν είσαστε ελεύθεροι και θέλετε να βρείτε άντρα, να πάτε στον Κιάμο. Μα έχει και κάποια γυναίκα. Ελεύθερες εννοείς. Ναι. Α, ελεύθεροι είμαστε. Ναι. Το θέμα είναι τι φορούσε η Ελευθερίου που είδες εσύ. Τι φορούσε? Φορούσε, αν θυμάμαι καλά, παιδιά, γιατί ήταν και καθιστή κοπέλα. Ναι. Βέβαια, χαιρετηθήκαμε τα ματάκια μας και πετάξαμε και το λουλουδάκι μας. Φορούσε ένα πολύ ωραίο μοβ, νομίζω φορεματάκι, ήταν μπλουζάκι. Ήταν στρασένιο ρουχάκι. Ωραίο. Τον είχε. Τον είχε, το γνωστό τον είχε. Τσάκι, πράσινο. Όχι. Όχι, δεν είναι τρικό. Γιατί εσείς ξέρετε, σε αυτούς τους χώρους είναι δύσκολο. Σιγά είναι σκεφτικά το τραπέζι, Νικόλα. Δηλαδή, αν φοράει και το βρακάκι τώρα, δεν είναι.
Όχι, ήταν μια χαρά, πολύ γλυκιά. Και... Ναι, πάντως συμφωνώ με αυτό που λες ότι είναι πρωτόγνωρο τώρα. Βέβαια, το ζει, όλα παιδιά, τα φώτα πάνω της και στην προσωπική της ζωή τώρα. Ποιος είναι ο καλός της, πότε βγαίνει. Το θέμα είναι να μην ξεφύγει. Που πάνε, δεν θα ξεφύγει. Δεν ξεφύγει. Από ό,τι την είδα στο δρόμο που τη βγάλαμε 89,8, μια χαρά ήταν η κοπελιά. Έχει ακόμη είναι. Εγώ ξέρετε τι θέλω να την είδα στον δρόμο. Ξέρετε τι θέλω να τη ρωτήσω την επόμενη φορά που θα την έχουμε στην εκπομπή μας, γιατί θα είναι σύντομα αυτό. Αν ντρέπεται λίγο με όλο αυτό. Ξέρεις, λίγο. Νιώθει άσχημα. Ορίστε. Νιώθει αμηχανία. Βέβαια. Είναι λίγο θεσμοθετικοί που σε κοιτάνε όλοι, λέει το όνομά σου στην. Έχουν δουλειά σου αυτή. Πίστα. Να στείλω πολλά φιλιά στον πάνω, τον Γιάννα, μα βλέπει την εκπομπή μα. Πολλά, πολλά φιλιά, παιδιά, εγγύηση. Εγώ νομίζω πάντω ότι η ελευθερία, δεν ξέρω, Στάθη, αν διαφωνεί μαζί μου, νομίζω ότι ζει το όνειρό τη αυτή τη στιγμή. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Έτσι, μπράβο. Σε σχέση μια χαρά. Σε σχέση δηλαδή με κάτι άλλο. Δηλαδή, αν το όνειρό τη αναδεί το Παναγιά μου, νομίζω το ζει, όντω. Από φωνή κορμάρα, α πούμε. Τουλάχιστον η Ελευθερίου έχει και φωνούλα. Έτσι, λοιπόν, θέλω να μείνουμε στην Ελευθερία Ελευθερίου. Να πω άλλη μια φορά όμως για την καφετιέρα την Τάσιμο. Μπορώ, προλαβαίνω. Γιατί ο χρόνος περνάει, παιδιά, και πρέπει να γίνει δική σας.